Τρομάζει η έκθεση της ελληνικής αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή βία. Όχι μόνο γιατί έχουν διπλασιαστεί οι γυναικοκτονίες σε σχέση με πέρσι, αλλά θα πάμε να δούμε τώρα μαζί με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας το προφίλ του κακοποιητή στην Ελλάδα. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει και οδηγείται σε τέτοιες πράξεις. Κοντά μας είναι. Καλό είναι να μην το συνηθίσουμε το θέμα αυτό, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Να το ακούμε και να λέμε ότι. Φοβάμαι ότι πάμε να το συνηθίσουμε. Σωστά, Γιώργο. Ένα ακόμα. Ο κύριος Φώτης Πυρόπουλος κοντά μας, επίκουρος καθηγητής ποινικού δικαίου και εγκληματολογίας. Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και η κυρία Βασιλένα Σταυροπούλου, ψυχολόγος. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και που εγώ. Είστε εδώ. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λιγάκι. Έχουμε και τις κάρτες μας, θα δούμε κάποια στιγμή και τα στοιχεία, αν είμαστε, αν μπορούμε. Να ξεκινήσουμε λιγάκι, κύριε Σπυρόπουλο, από εσάς, να μας δώσετε λιγάκι, γιατί πραγματικά λοιπόν ακούμε το εξής, ότι το 50% των δραστών σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας είναι σε άτομα ηλικίας από 35 έως 60 ετών, το βλέπουμε εδώ, και ένας στους τρεις δράστες κακοποιεί τη σύζυγό του. Αυτή εδώ δηλαδή είναι 80s, 90s, 70s. Για να δούμε τώρα σε τι οικογένειες έχουμε μεγαλώσει. Είναι ένας παράγοντας. Είναι ένας παράγοντας. Μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Είναι ένας παράγοντας σε τι οικογένειες έχουμε μεγαλώσει προφανώς, αλλά θα πρέπει να διαβάσουμε και πίσω από τα στοιχεία. Δηλαδή, είναι 35 έως 60 ετών οι κακοποιητές, ναι, με βάση τα στοιχεία τα οποία δίνεται, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι συνήθως βρίσκονται σε έναν έγκαμο βίο ή σε ένα σύμφωνο συμβίωσης. Δηλαδή υπάρχει ουσιαστικά σε αυτήν την ηλικία των ανδρών και η παθούσα. Μια υποψήφια παθούσα προκειμένου η οποία θα μπορούσε να δεχτεί την κακοποίηση. Άρα. Ναι, αλλά εδώ είναι το οικογενειακή βία. Δεν εννοούμε μόνο την μέσα στο σπίτι και μέσα στην οικογένεια. Μπορεί να κακοποιεί σύντροφο σου, την αδερφή σου, τη σύντροφό σου. Το παιδί σου. Ισχύει. Τον μπαμπά. Ισχύει. Βέβαια, συνήθως η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς σε ό,τι αφορά και τα στοιχεία τα οποία δίνει και η ελληνική αστυνομία και από την πράξη προκύπτει, τις περισσότερες φορές τα θύματα, οι παθούσες είναι γυναίκες, σύντροφοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αναδείξουμε. Να το αναδείξουμε υπό την έννοια του ότι πραγματικά καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση των περιστατικών αυτών. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η αύξηση. Δείτε, εσείς πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ο εξής. Ναι. Αυτά τα περιστατικά θεωρώ ότι συνέβαιναν και παλιότερα σε έναν βαθμό. Πλέον όμως οι γυναίκες μιλούν. Καταγγέλλονται πολύ πιο συχνά αυτά τα περιστατικά, τα οποία παλιότερα δεν καταγγέλλονται. Ήτανε λιγότερα, παλιότερα. Μπορεί να ήταν και λιγότερα, ναι. Σίγουρα όμως καταγράφονταν λιγότερα, γιατί έχει σπάσει πια η σιωπή. Δηλαδή εμένα το γεγονός ότι βλέπουμε μια αυξητική τάση στα στοιχεία που δίνει η ελληνική αστυνομία, από τη μια πλευρά με ανησυχεί, γιατί καταγράφεται προφανώς αυτή η αυξητική τάση. Κατά δεύτερον όμως διαβάζω τα στοιχεία βλέποντας ότι οι γυναίκες πια μιλάνε. Δεν το κρατάνε μέσα τους, δεν το κρατάνε κρυφό, δεν τις νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, να το πω έτσι με απλά αυτό λόγια. Αυτό πάντως ήταν κάτι το οποίο νομίζω συνόδευε πάρα πολλές γυναίκες. Το τι θα πει ο άλλος, τι θα πει ο κόσμος, η οικογένεια και οι γείτονες πολλές φορές. Ακριβώς. Και βέβαια μια κουβέντα ακόμα, αν μου επιτρέπετε, να πούμε ότι πολλές φορές, το βλέπουμε και στην πράξη, δυστυχώς τα στοιχεία των γυναικοκτονιών δεν επιβεβαιώνουν αυτό που λέω. Αλλά πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι κάποια από αυτά τα περιστατικά τα οποία δίνονται στις στατιστικές της αστυνομίας δεν είναι, θα έλεγε κανείς, όχι της αντίστοιχης σημασίας που θα έπρεπε να έχουν. Δηλαδή πολλές θα πρέπει η αστυνομία να κάνει και ένα follow-up, να δει, ξέρω εγώ, πώς τελικά αυτή, τι γίνεται μετά στα δικαστήρια. Πάντως και η προηγούμενη κάρτα, αν μπορούμε, έτσι, παρακαλώ πολύ, να σταθούμε για να πάμε και στην κυρία Σταυροπούλου. Τα θύματα ήταν, κυρία Σταυροπούλου. Το νούμερο ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας είναι ο πατέρας και η μάνα. Μετά είναι τα αδέλφια και μετά είναι η σύζυγη. Αυτό, τι ερμηνεία εδώ δίνετε εσείς, κυρία Σταυροπούλου? Να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι ναι, μεν έχουμε μια κοινωνία που εξελίσσεται, όμως έχουμε και μια κοινωνία με πολλή παθογένεια. Και όλες οι ευάλωτες προσωπικότητες αυτή τη στιγμή επηρεάζονται ενεργά από αυτή την παθογένεια που συζητάμε. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ και στο κομμάτι της πρόληψης που πολύ συχνά μιλάμε και θα πρέπει να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο. Πριν προβούμε στην καταστολή των συμπεριφορών μετά από κάποια γυναικοκτονία ή μετά από κάποιο ξυλοδαρμό. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτό που βλέπουμε στην κάρτα είναι ενδεικτικό του διαγενειακού τραύματος, αυτό που περνάει από γενιά σε γενιά. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή, σε τι οικογένειες μεγαλώσαμε. Ακριβώς. Οι κακοποιητές
αλλά και οι κακοποιούμενοι. Ακριβώς. Είναι αυτό που συζητάμε, ότι πίσω από κάθε θύμα και πίσω από κάθε θήτη κρύβεται μια τραγική ιστορία τις περισσότερες φορές. Όμως αυτό δεν είναι ικανό να δικαιολογήσει με κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά. Ξέρετε, είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά μας. Δεν δικαιολογούν ούτε οι ψυχικές ασθένειες, αλλά ούτε και οι εξαρτήσεις τη συμπεριφορά των δραστών. Να σας πω ενδεικτικά ότι, ας πούμε, πολύ συχνά ακούω ότι οι εξαρτήσεις και πολύ συγκεκριμένα το αλκοόλ είναι προφανώς ένας ενισχυτικός παράγοντας για να προβεί κάποιος σε κακοποιητική συμπεριφορά. Να σας πω λοιπόν ότι το αλκοόλ ενισχύει τα υπάρχοντα στοιχεία της προσωπικότητας ενός ατόμου. Είναι επιταχυντής, δεν είναι το ίδιο. Ακριβώς. Δεν δέρνουν όλοι οι άνθρωποι τους συντρόφους τους, οι οποίοι καταναλώνουν όταν πιούν, ας πούμε. Για να το τονίσουμε αυτό. Εκτός από τον κακοποιητή, ο οποίος ενδεχομένως να αντιγράφει μια συμπεριφορά την οποία έχει δει στο σπίτι. Ο κακοποιούμενος αντιγράφει αντιστοίχως συμπεριφορά θύματος. Δηλαδή, μήπως και ο κακοποιούμενος έχει δει τη μητέρα του, τον αδερφό του, την αδερφή του να κακοποιείται και άρα ουσιαστικά αποδέχεται κατά κάποιο τρόπο αυτό το ρόλο. Το θέτεται πολύ σωστά, κύριε Γακούση, και θέλω να τονίσω το εξής. Κάθε άνθρωπος πριν γίνει θύμα, αυτό που επιδιώκει σαν ανάγκη είναι να αγαπηθεί και να αγαπήσει. Και θα αγαπήσει με τον τρόπο που του φαίνεται πιο οικείος και θα εισπράξει αγάπη με τον ίδιο τρόπο. Έτσι λοιπόν θα μπει σε μια κακοποιητική σχέση και στην αρχή, επειδή ο κακοποιητής είναι χαμελέον, είναι συναισθηματικός χαμελέον, αυτό που εμείς ορίζουμε, ας πούμε, στοιχεία προσωπικότητας του κακοποιητή, δεν είναι πολύ εύκολα αναγνωρίσιμα από το μέσο κοινό. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να καταλάβουν επακριβώς αυτό που εμείς συζητάμε περί χαμηλής αυτοεκτίμησης, περί κτητικότητας, γιατί αυτά ενέχουν πάρα πολλές ερμηνείες. Θέλω λοιπόν να σταθούμε στο ότι το θύμα μονίμως ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σκηνί που οι αντιδράσεις του κακοποιητή είναι δυσανάλογες των συμπεριφορών του θύματος. Όταν λοιπόν υπάρχει εξύβριση, υπονόμευση της προσωπικότητας, υπονόμευση των ονείρων, πολύ έντονες σκηνές ζηλοτυπίας, όλα αυτά, η λεκτική βία, είναι προάγγελος πολλές φορές της σωματικής βίας. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε πραγματικά την επικινδυνότητα των περιπτώσεων που θα έρθει. Ακριβώς. Και όσο δεν αντιδρά. Που μπορεί κάποιος να μας φέρεται με αυτόν τον τρόπο. Άρα, όσο δεν αντιδρά το θύμα σε αυτές τις συμπεριφορές, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα τελικά αυτές τις συμπεριφορές να εξελιχθούν σε ακόμα περισσότερο κακοποιητικές. Βρίσκεται μονίμως σε ένα αιώνιο ρίσκο. Και όχι μόνο το ίδιο το άτομο, γιατί όταν υπάρχουν και παιδιά, έχουμε κατευθείαν αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως. Διαιωνίζεται, εσωτερικεύεται όλη αυτή η μορφή, ας πούμε. Και αυτό το ζει σπίτι σου. Ακριβώς. Είναι φυσιολογικό μετά. Φυσιολογικό είναι αυτό το που είπαμε. Τώρα, κύριε Σπυρόπουλε, για να κλείσουμε, επειδή βλέπουμε αυτή τη βία πίσω από τις κλειστές πόρτες και αυτό το ξύλο, πέφτει πολύ ξύλο πίσω από τις κλειστές πόρτες. Εσείς πιστεύετε αυτό μπορεί να αλλάξει, μπορεί να αντιμετωπιστεί? Γιατί βλέπουμε και τα εργαλεία της κυβέρνησης και το panic button και όλα τα καταφύγια τα οποία υπάρχουν, χώρους φιλοξενίας για τα θύματα. Αυτά μπορούν να λύσουν όμως τη ρίζα τους το πρόβλημα? Είμαι αισιόδοξος. Ξέρετε κάτι, όποιος πει ότι έχει τη μαγική συνταγή με την οποία θα εξαλείψει τη βία, προφανώς και πλάνε το πλάνη νικτράν. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες με διάφορες ιδέες, με διάφορες πρακτικές, όπως το panic button που είπατε, προκειμένου να μπει ένα φρένο, σε αυτή την βία η οποία γίνεται μέσα πίσω από κλειστές πόρτες, μέσα στην οικογένεια. Άλιστα. Θεωρώ ότι είμαστε στο peak αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι μας το πει και θα αρχίσει να πέφτει. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, την καλημέρα μας.